Μετά τις ενέργειες των Τούρκων στην Πύλα με τις παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη, παρόμοιο σκηνικό επαναλήφθηκε στον Άγιο Δομέτιο, προκαλώντας και πάλι παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και ανησυχία στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι προχώρησαν στην τοποθέτηση μεταλλικού ιστού και μιας περιστρεφόμενης κάμερας σε ακατοίκητη περιοχή στην νεκρή ζώνη. Χθες, αριθμός στρατιωτών των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων εισήλθαν στην νεκρή ζώνη στην περιοχή του Αγίου Δομετίου, ενώ μικρό κλιμάκιό του εγκατέστησε σε ακατοίκητο σπίτι, γνωστό ως Maria's House, το σπίτι της Μαρίας, μεταλλικό ιστό επί του οποίου τοποθετήθηκε περιστρεφόμενη κάμερα με κεραία. Κατά τις προηγούμενες ημέρες, οι κατοχικές δυνάμεις είχαν επίσης προβεί σε ηλεκτροδότηση της οικίας προς υποστήριξη αυτής της εγκατάστασης. Η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως σοβαρή συνεχιζόμενη παραβίαση της νεκρής ζώνης. Η κυπριακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σοβαρή συνεχιζόμενη παραβίαση της νεκρής ζώνης. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την ειρηνευτική δύναμη για επαναφορά της κατάστασης εκεί που βρισκόταν πριν από τα χθεσινά γεγονότα. Τονίζουμε την σοβαρότητα της παραβίασης αλλά και τις αρνητικές συνέπειες των σχεδιασμών του κατοχικού καθεστώτος, τόσο για την προοπτική επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, όσο και για τα ευρωτουρκικά. Αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να αποκαταστήσει το καθεστώς της νεκρής ζώνης σύμφωνα με τους όρους εντολής της, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από το ψήφισμα 186 του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICIP, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ παρακολουθούν την κατάσταση και μέσα από τις συζητήσεις γίνεται προσπάθεια διασφάλισης του status quo.